Πάμε τώρα στο Τελαβιβό όμως να καλησπερίσουμε τον Χρήστανθο Τσαλτίδη που είναι εκεί. Γεια σου Χρήστανθε, τι γίνεται? Γεια σας, γεια σας. Ιερουσαλήμ, όχι Τελαβίβ. Α, Ιερουσαλήμ τώρα, ε. Είμαστε εδώ στο Πατριαρχείο, στο Πανάγιο Τάφο. Στο σημείο που πεπάτησε το Γολγοθά ο Χριστούλης μας. Και ακολουθήσαμε βέβαια την αντιπροσωπεία των ανθρώπων του Άρη, κεφαλής στο Θόδωρο Καρυπίδη, που βρέθηκαν εδώ για να προσκυνήσουν. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα πρέπει να είναι και στο Πατριαρχείο. Ναι. Ο Θόδωρος Καρυπίδης και κάποια μέλη της αποστολής του Άρη. Εντάξει, Κώστα, εγώ νομίζω έχεις έρθει, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι κύριο Σόλυμα. Στους Άγιους Τόπους όχι. Στους Άγιους Τόπους όχι. Τόπους, ναι. Όχι, όχι, δυστυχώς όχι, δεν πρόλαβα. Εντάξει, χωρίς να θέλω να πω ότι είναι πολύ θρησκευόμενος ή τίποτα άλλο, σε πιάνει μια κατάνοιξη, σου έρχονται δάκρυα πραγματικά, δηλαδή είναι απίστευτο το τι νιώθεις μπαίνοντας στους χώρους, στους Άγιους αυτούς χώρους. Μας αξίωσε ο Θεός, προσκυνήσαμε. Πώς είναι εκεί, Χρήστανθε, πώς είναι, τι κάνεις, για περιέγραψέ μας λίγο, τι κάνεις, δηλαδή πας εκεί και είναι μια εκκλησία, ας πούμε, πώς είναι, τι είναι? Όχι, 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 όχι. Μπαίνει στο σημείο και που άφησαν τον Χριστό, τον τύλιξαν με τα σάβανα αυτά το έθιμο που είχαν τότε. Υπάρχει το σημείο του Πανάγιου Τάφου που προσκυνά σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, σε ίσα δηλαδή χωράμε, και με απίστευτο κόσμο να βρίσκεται, ναι, όντως. Εδώ το εκπληκτικό είναι ότι ο πατέρας που ήταν εκεί στην είσοδο λεγόταν Χρήστανθος και αντιλαμβάνεσαι υπάρχει χιλιάδες κόσμος, αλλά οι Έλληνες έχουν προτεραιότητα παντού. Και εδώ πέρα, και πώς μπαίνεις ένας μέσα? Σκύβεις δε πως τα κάτω και μπαίνεις στην προσκυνάση. Πως μπαίνεις? Ένας. Ναι. Δύο άτομα χωράνε ίσα στο σημείο. Και μετά πήγαμε στο Γολγοθά, που έτσι όλοι το σκεφτόμαστε ότι είναι ένα βουνό που περπατάς και ανεβαίνεις. Μας είπαν όμως ότι ήταν 9 μέτρα. Ακριβώς παραδίπλα ήτανε. Ναι. Απλά όπως αντιλαμβάνεσαι, έγινε η περιγραφή, διαφοροποιήθηκε με το πέρασμα των ετών. Ναι. Και προσκυνήσαμε στο σημείο που είχε τοποθετηθεί ο Σταυρός του Χριστού. Μάλιστα. Ακριβώς εκείνο το σημείο. Και εκεί πέρα πάνω μετά έχει κλειστεί από πάνω η εκκλησία και μας περιέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες εδώ πέρα μετά το πώς τα επόμενα χρόνια, για να μην προσκυνούν οι χριστιανοί, το είχαν πάψει όλο το μέρος εκεί με χώμα και τα λοιπά, για να μην υπάρχει διαθέσιμο για τους χριστιανούς. Mm-hmm. Εντάξει, είναι φοβερά, και τα κεράκια που παίρνεις τα 33 δεμένα κεριά ανάμεσα στο Άγιο Φως και τα σβήνεις για να τα πάρεις μαζί σου. Και τώρα από εκεί και έπειτα αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει απολαδάκια, κομποσκίνια, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Τώρα, ήθελα να μας πάρει ο ξεναγός μας από ό,τι κατάλαβα. Περίμενε λίγο. Ελπίζω να έχουμε σήμερα όλη τη διαδρομή. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αργότερα θα έχει και φωτογραφίες από την παρουσία του Πατριαρχείου. Αλλά είναι πραγματικά φοβερό το συνέστημα που βιώνει κανείς βρισκόμενος εδώ και πίνει, γιατί μετά μπαίνει εδώ τα σοκάκια και τα λοιπά και αντιλαμβάνεστε αυτό που γίνεται με τους Φαρισαίους. Η ομάδα ξεκουράζεται. Ναι. Η ομάδα είναι απόσταση μια μισή ώρα εδώ πέρα. Δεν είναι ένα έτσι ομάδα εδώ πέρα. Αν ερχόταν η ομάδα εδώ, αντιλαμβάνεστε γινόταν. Έχει πάρα πολύ ζεστή και νομίζω ότι αυτό δεν αλλάζει στο Ισραήλ. Τώρα για την ομάδα, για να πούμε και δύο πράγματα πριν κλείσουμε, ναι, για το πούμε. Αγωνιστικό. Να πούμε. Να δούμε αν διαφοροποιηθούν κατά κάποιο τρόπο τα πλάνα του Μπούργος για το σημερινό παιχνίδι. Ναι. Αν θα
υπάρξει δηλαδή κάποια έκπληξη, γιατί νομίζω ήταν έκπληξη αν μπει ο Μανί Γκαρσία στο πλάνο. Εγώ βλέπω περισσότερο τον άλλο τον Γκαρσία. Το Ματέο. Για βασικό. Το Ματέο Γκαρσία. Ναι. Ναι, γιατί θα δώσει πολύ τρέξιμο, θα δώσει πίεση στα αντίπαλα καρέ, θα δώσει πίεση στους αντιπάλους όσον αφορά το χώρο των χαφ, γιατί ο Ματέο και στα φιλικά παιχνίδια πρόσφερε αυτό ακριβώς το πράγμα. Έδωσε πολύ μεγάλη πίεση στους αντιπάλους, έτρεξε, έκλεψε μπάλες. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει και την ποιότητα, ναι, να δημιουργήσει. Και με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι ένα εκτός έδρας παιχνίδι είναι απαραίτητο για μια ομάδα. Τώρα αν μπορώ να σου πω μια ενδεκάδα, θα σου έλεγα τον Κουέστα βέβαια κατά τα δοκάρια, τον Φαβιάνο τον Τράπετ στο κέντρο της άμυνας, ναι, τον Πίρσμαν από τα αριστερά, τον Εμπακατά από την δεξιά πλευρά, τον Τουκουρέ με τον Ματέο Γκαρσία στα ΣΑΠ, παίζει βεβαίως και την Ταμπού εδώ, και η Τούρμπεν στη μία πλευρά, Μαντσίνη στην άλλη πλευρά και ο Γκρέι στην κορυφή της επίθεσης, με τον Πάλμα να έχει αυτό το ρόλο του δεύτερου επιθετικού. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα αυτό να είναι ο Πάλμα, να είναι ο Μανού Γκαρσία. Οπότε αυτό θα σημαίνει αυτομάτως ότι θα πάμε σε ένα 4-2-3-1. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα είναι και ο Νταμπό το βασικό σχήμα του Ματέο. Γιατί ο Ματέο μπορεί να σου δώσει και την κάθετη, μπορεί να έχει το δημιουργικό ρόλο πέρα από το να κλέβει μπάλα και μπάλες και να βοηθάει ανασφαλτικά και με τρεξίματα στον Κουρέ. Οι Ισραηλοί εκεί τι λένε για το παιχνίδι σήμερα, μίντια και τα λοιπά. Πρέπει... Δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο και είναι και λίγο απαισιόδοξοι, έχω την αίσθηση. Α, ναι. Τα έχουν λίγο με τον Ίβιτς, το έλεγα και χθες. Τι δεν τον πάνε και, δεν τον πάνε και αυτοί. Γιατί εδώ που θα πούμε, όχι, έχει ζητήματα από χθες. Ήδη χθες μάλωσε με έναν τίγηση. Μάλωσε πάλι. Του άρεσε η ερώτηση και τα λοιπά. Ναι. Κώστα, εκεί που μπαίνω τώρα σίγουρα δεν έχει σήμα. Γιατί μπαίνω στα υπόγεια. Στα χρήματα και στα υπόγεια είναι θέα. Εντάξει, οκ. Αργότερα θα ξαναπούμε. Χρήσαν, θα ευχαριστούμε.